συζητήθηκε για τις εκτόχευσεις, αλλά υπήρξε και ένα έτσι σοβαρό επεισόδιο. Ουσιαστικά αποκλείστηκε ο κύριος Γενικός Διευθυντής της εταιρείας από αγαπημένους εργαζόμενους της εταιρείας για όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα και κυρίως από ό,τι διευκρινίζεται και για όσα ανέφερε σήμερα, κατέθεσε στο πολυμελές πρωτοδικείο. Δυστυχώς, μετά από δύο συνεχείς αναβολές, συζητήθηκε σήμερα για τις πρόκειψες. Μετά από 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην περιοχή, κατατέθηκε η αίτηση πρόκειψης. Συζητήθηκε, όπως είπαμε, και κάποιοι κακώθηκαν τα μέγιστα και φεύγουν σαν κλέφτες. Συζητώντας εγώ πριν από μερικές μέρες με την κυρία Λάουρα Ζερίτη, μου είπε ότι ο κύριος Ζερίτης είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος γιατί θα χάσει μάλλον ένα από τα παιδιά του. Τώρα πώς είναι να χάσει ένα από τα παιδιά του, να τον οδηγήσει ουσιαστικά εσύ προς το τέρμα. Περιμέναμε καλύτερη συμπεριφορά από τον κύριο Ζερίτη, παρά να δηλώνει μάλιστα και σε αθηναϊκό τύπο ότι είναι και ευεργέτης της περιοχής. Είμαστε 5 μήνες εμείς απλήρωτοι. Έχει βγει το σύνολο των εργαζομένων, έχει πάρει τις άδειές του, είναι απλήρωτο. Με τον δώρο του Πάσχα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και αυτό που μάθαμε σήμερα είναι ότι έχει εκχωρηθεί μια μεγάλη έκθεση πάνω από 1.100 στρέμματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα μελλοντικά σχέδια του κ. Ζερίτη για να φέρουμε σε επενδύσεις τύπου φωτοβολταϊκών. Εκεί να ξέρετε ότι μας λέει απέναντι, δεν μπορεί να παραχωρούνται αυτές οι εκτάσεις σε εταιρείες δικών του συμφερόντων με κύριους μέτρους στα δυο του παιδιά, χωρίς ουσιαστικά να διασφαλίζονται και θέσεις εργασίας. Πρέπει να ντρέπονται, γιατί μέχρι και χθες μας λέγανε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές όσον αφορά την αγορά της εταιρείας. Αυτό που ζητάμε εμείς από το δικαστήριο είναι να τα λάβει όλα αυτά σοβαρά υπόψη του, να μην αφήσει 115 εργαζόμενους στον δρόμο, γιατί νομίζουμε ότι όλα αυτά ήταν προσχεδιασμένα για να φτάσει η εταιρεία εδώ που έφτασε.